προτεραιότητα είναι να είμαστε ισχυρή αποτρεπτική δύναμη έναντι της Τουρκίας. Χρυσή Αυγή, προσέξτε. Χρυσή Αυγή. Μόνο εμείς από την αρχή και προσωπικά εγώ ως ευρωβουλευτής πήρα όλες τις πρωτοβουλίες για να φύγει, να μπει στη φυλακή ο Λαγός, να φύγει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να πάμε λοιπόν στο αξιακό ζήτημα για να δούμε ποιος έχει προσωπικό και ποιος έχει πολιτικό πρόβλημα. Είναι πολιτικό το ζήτημα με τον κύριο Μητσοτάκη όπως είναι με τον κύριο Τσίπρα. Δεν μπορώ να φανταστώ, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί 3 χρόνια ο κύριος Κασιδιάρης, καταδικασμένος για μια δολοφονική οργάνωση που σκότωσε το Φίσα και μετανάστες, του επέτρεπε η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση να κάνει εκστρατεία από τις φυλακές του Κορυδαλού. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι αυτό που έκανε τον κύριο Μητσοτάκη να φέρει τον νόμο στο παραπέντε. Να αρχίσει ο κύριος Γεραπετρίτης τα τηλέφωνα στο παραπέντε για το, με τον κύριο Καλογύρου, με τον εκπρόσωπο του Πασόκ. Γιατί? Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης είχε το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις. Και αυτό θέλω να το αξιολογήσει ο ελληνικός λαός, ότι δεν είναι μόνο υποκλοπές που απογυμνώνουν κάθε στοιχείο φιλελευθερισμού πάνω του με το παρακράτος που έστησε, αλλά είναι το θέμα της Χρυσής Αυγής. Για ποιο λόγο, ένα λεπτό, για ποιο λόγο το έκανε αυτό? Διότι όσο η Χρυσή Αυγή ήταν κάτω το 3%, πονηρά σκεπτόμενοι στο μαξί μου λέγανε μεγαλύτερο υπόλοιπο κάτω το 3%, ευκολότερη αυτοδυναμία. Μόλις μετά την οικονομική κρίση άρχισε να φουσκώνει η Χρυσή Αυγή, φοβηθήκαν ότι θα μπει στη Βουλή, άρα μειώνεται, αυξάνεται το πήξη της αυτοδυναμίας, άρα έπρεπε να θέσουν εκτός Βουλής. Αυτό είναι, γιατί αυτό ακριβώς θέλω να σας πω. Αυτό είναι η τεράστια διαφορά μας. Εγώ λοιπόν μπροστά στο τι είναι ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, προσπερνάω και πάω στην ουσία του τι χρειάζεται η πατρίδα μου. Και λέω, έπρεπε η Χρυσή Αυγή, μια εγκληματική οργάνωση, να μην μπορεί να συμμετέχει σε ένα δημοκρατικό πρόβλημα. Άρα, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι μόνο ότι είναι νεοναζιστές, είναι δολοφόνοι. Δηλαδή, εγώ σου λέω δεν ήταν νεοναζιστές. Άρα, και είναι μια εγκληματική οργάνωση υπό έναν ονό του Κορυδαλού. Θα τους αφήναμε δολοφόνους να συμμετέχουν στις εκλογές. Άρα, και η κυβερνησιμότητα είναι θέμα το οποίο είναι, αφορά τη χώρα. Βεβαίως.